Το παρόν σχέδιο νόμου, στον κύριο όγκο του, περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τον εξυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου και, όπως λέει, τον καλύτερο συντονισμό των εθνικών ελεγκτικών αρχών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, αλκοολούχων, καπνικών και λοιπόν προϊόντων. Καταρχάς, για να είναι ξεκάθαρο, προφανώς δεν αμφισβητούμε τις προθέσεις ως προς την περιστολή του λαθρεμπορίου, κύριε Υπουργέ. Έχουμε όμως σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσο τέτοιου είδους μέτρα μπορούν τελικά να είναι αποτελεσματικά. Νομίζω βέβαια τις αμφιβολίες αυτές τις εξέφρασαν ακόμα και ο εισηγητής της πλειοψηφίας. Είναι αλήθεια ότι την τελευταία 20ετία τουλάχιστον τέτοιου είδους ανάλογοι εξυγχρονισμοί του νομοθετικού πλαισίου ψηφίζονται διαρκώς, χωρίς όμως την πραγματικότητα να έχουν το παραμικρό ή τέλος πάντων ουσιαστικό αποτέλεσμα στον έλεγχο και περιστολή του λαθρεμπορίου. Αλλά ακόμα και κάποια από τα πρόστιμα σε ορισμένες περιπτώσεις που επιβλήθηκαν, στο μεγαλύτερο όγκο τους και κατά κύριο λόγο έφταναν στον τελευταίο τελικά κοτροχό της αμάξης και όχι στα μεγάλα ψάρια που συνεχίζουν ανενόχλητοι να κάνουν τη δουλειά τους. Κύριε Πρόεδρε, είναι εύκολο γιατί... Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, αλλά κύριε Κομινάτη. Είναι όμως μόνο ζήτημα αναποτελεσματικότητας, αν θέλετε, των ελεγκτικών μηχανισμών. Σε έναν βαθμό υπάρχει και αυτό και θα πούμε και πιο συγκεκριμένα κάποια πράγματα για το πώς θα μπορούσε να ελεγχθεί ίσως καλύτερα σε κάποιο βαθμό. Αν, για παράδειγμα, ο έλεγχος του λαθρεμπορίου γινόταν στην πηγή και όχι στην κατάληξη, και επίσης αν γινόταν κατά την είσοδο του στη χώρα και όχι αν προσπαθούσαμε να βρούμε τα μνοθευμένα προϊόντα αφού είχαν διαχυθεί στην αγορά. Όμως, ο κύριος λόγος για τον οποίο τα όποια μέτρα λαμβάνει το κράτος πολύ γρήγορα αποδεικνύονταν αποτελεσματικά είναι γιατί η διαπλοκή, η διαφθορά, το λαθρεμπόριο είναι παιδιά του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος, της ελεύθερης αγοράς, του αδυσόπιτου ανταγωνισμού για τη μεγιστοποίηση των κερδών. Είναι ουσιαστικά ο άλλος δρόμος για τη διασφάλιση των κερδών και την εξυπηρέτηση συμφερόντων πολύ μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που στη βάση αυτού του συστήματος έχουν όλα τα μέσα, τόσο παράνομα αλλά και νόμιμα πολλές φορές, για να πολλαπλασιάζουν, να διακινούν και να νομιμοποιούν τα κεφάλαιά τους. Αυτό λοιπόν το κυνήγι του κέρδους, που είναι και ο θεμέλιος λίθος της καπιταλιστικής κοινωνίας, δημιουργεί τη βάση για αυτά τα φαινόμενα. Γι' αυτό και πάντα, αυτό που διαπιστώνουμε όταν συζητάμε για τέτοιου είδους νομοθετήματα είναι ότι τα μεγάλα εγκληματικά κυκλώματα, που πολλές φορές η δράση τους επεκτείνεται και συναντιέται σε περισσότερα το ενός επιχειρηματικά πεδία, βρίσκονται πάντα ένα ή και περισσότερα βήματα μπροστά από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, όπως και εσείς οι ίδιοι το παραδέχεστε. Ποιο ήταν τελικά το αποτέλεσμα προηγούμενων μέτρων που ψηφίστηκαν σε αυτή την κατεύθυνση? Μέτρα που παρουσιάστηκαν ως σωτήρια, όπως το σύστημα ύφεστος, το σύστημα ισρώων νεκρών, η άμεση αποστολή φορολογικών ηλεκτρονικών μητρών, αλλά ακόμα και τα GPS που έχουν μπει στα βιτία, που τελικά εκτός από το κόστος για τους πρακτηριούχους που εξυγχρονίζουν κάθε φορά τους μηχανισμούς αυτούς, το αποτέλεσμα φτάνει να είναι ασήμαντο. Γιατί και έλεγχοι τέτοιοι δεν γίνονται ή δεν μπορούν στην πράξη να γίνουν, γιατί οι ίδιες οι εταιρείες δεν ελέγχουν, αν θέλετε, και το που κατευθύνουν τα βιτία τους αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες περιπτώσεις και καταγγελίες, αλλά ουσιαστικά γιατί εκτός των άλλων και τα μέτρα αυτά δεν στόχευαν και στον έλεγχο στην πηγή, στην είσοδο στη χώρα και των προϊόντων ακόμα με τα οποία γίνεται η νόθευση των καυσίμων. Θα πούμε και πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά ας πούμε κατά την είσοδο, όταν εισάγεται νεύτη, η παράγωγά τους για την νόθευση καυσίμων δεν ελέγχεται κατά πόσο οι εισερχόμενες ποσότητες μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση την παραγωγή των βιομηχανιών στις οποίες κατευθύνονται.
και στις οποίες θα χρησιμοποιούν. Άρα και αν το υπερβάλλον αυτό, υπερβάλλουν ποσότητες που εισέρχονται, σε ποια κατεύθυνση κινούνται τέλος πάντων. Και βέβαια ο έλεγχος δεν γίνεται στις μεγάλες εγκαταστάσεις, αλλά προσπαθείτε και καταλήγετε να ελέγχετε το πρατήριο όπου τελικά εξαντλούνται και οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Όμως, όσον αφορά το λαθρεμπόριο των καυσίμων, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να δούμε, το οποίο, αν θέλετε, βρίσκεται και στην καρδιά του προβλήματος. Γιατί υπάρχει το λαθρεμπόριο, γιατί κάποιοι έχουν πολύ μεγάλο κέρδος από αυτή τη διαδικασία και από πού προέρχεται αυτό το κέρδος, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην τιμή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και τη φορολογία την οποία επιβάλλεται σε αυτά τα προϊόντα. Αντίστοιχα βέβαια και στα προϊόντα καπνού, όπου ο φόρος είναι πάνω από το μισό, το 50% της τελικής τιμής του προϊόντος. Όταν για παράδειγμα ο φόρος στα καύσιμα είναι γύρω στο 70% της τελικής τιμής, καταλαβαίνετε και το κίνητρο που δημιουργείται για κάποιους να κάνουν λαθρεμπόριο, όταν έχει να αποφύγει ένα τόσο μεγάλο φόρο, είναι μεγάλο. Γι' αυτό και αν θέλετε η έξαρση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη μετά την εκτείναξη των ειδικών φόρων κατανάλωσης, τους οποίους κατά διαστήματα μπορεί να τους θεσπίζετε και ως υποτίθεται μέσο για να αντιμετωπιστούν οι απώλειες από τη λαθρεμπορία. Άρα το κίνητρο έχει να κάνει και με την πολύ υψηλή φορολογία που επιβαρύνει αυτά τα εμπορεύματα, τα οποία όμως παράλληλα, ιδίως τα καύσιμα, είναι εμπορεύματα πρώτης ανάγκης που τελικά φτάνουν να τα πληρώνουν πολύ ακριβά τα λαϊκά στρώματα. Γιατί αυτή η εκτείναξη των ειδικών, των άμεσων και έμεσων φόρων πέφτει πάνω στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων, γιατί αντίθετα από τέτοιους φόρους απαλλάσσεται προκλητικά, για παράδειγμα, το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Επομένως, και το επισημαίνουμε, γιατί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ήταν παρουσιάστηκε ως ένα από τα μέσα για να καλυφθεί από όλη εσόδων του κράτους από τη λαθρεμπορία, αλλά τελικά το μόνο που πέτυχε ήταν αφενός να πολλαπλασιάζει το κίνητρο και αφετέρου να ρίξει τελικά περισσότερα βάρη στα λαϊκά στρώματα, τα οποία τελικά οδηγούνται όλο και βαθύτερα στην ενεργειακή φτώχεια. Κάτι που υπήρχε έντονα και όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, αλλά και σήμερα στην περίοδο της πανδημίας, όπου είναι απαράδεκτο τα πλατιά λαϊκά στρώματα να δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα απαραίτητα για την θέρμανση και την επιβίωση τους μέσα. Επομένως, αν θέλετε, το αίτημα που χρόνια επαναλαμβάνουν και διεκδικούν και τα λαϊκά στρώματα για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και απαλλαγή τους για αυτούς από έμεσους φόρους και λοιπά στα καύσιμα, εκτός από μέτρο προστασίας, αν θέλετε, από την ενεργειακή φτώχεια, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως περιορισμός του κινήτρου της λαθρεμπορίας σε ένα βαθμό. Όπως και για άλλα, χωρίς να το δικαιολογούμε και χωρίς να λέμε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά αν θέλετε και για άλλα προϊόντα του λαθρεμπορίου, όπως για παράδειγμα τα τσιγάρα ή άλλα, συνδέεται με την ανέχεια που βιώνουν τα πλατιά λαϊκά στρώματα, τα οποία για να καλύψουν κάποιες ανάγκες καταφεύγουν τελικά σε τέτοιου είδους προϊόντα, δηλαδή στα προϊόντα του λαθρεμπορίου. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω, θα αναφερθούμε ξανά και στις επόμενες συνεδριάσεις. Όμως, αν θέλετε, συνολικά η γνώμη μας για το γιατί, για το ερώτημα που τέθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο, θεωρούμε ότι η απάντηση βρίσκεται σε αυτή την ίδια τη λειτουργία της καπιταλιστικής αγοράς που ευνοεί και επιτρέπει τέτοιου είδους φαινόμενα. Δεν είναι εξάλλου και τυχαίο ότι το εφοπλιστικό πετρέλαιο είναι αυτό που τελικά αποτελεί την ατμομηχανή επί της ουσίας του λαθρεμπορίου των καυσίμων. Σε αυτή την τοποθέτηση μου θα αναφερθώ σε ένα ακόμα ζήτημα, κύριε Υπουργέ, και για τα επιμέρους τα απόστα άρθρα, γιατί πραγματικά το θεωρούμε πρόκληση αυτό το άρθρο 40 για τη δημιουργία φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων από το εξωτερικό. Το γεγονός είναι, και αυτό είναι πρόκληση για τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους, τους συνταξιούχους, αυτούς που πραγματικά σήκωσαν ασήκωτα βάρη όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, που συνεχίζουν να στενάζουν και να σηκώνουν τέτοιου είδους βάρη, να λέτε ότι θα δώσετε κίνητρα
τη μείωση στο 50% της φορολογίας και εισοδημάτων που θα βγαίνουν στη χώρα, αλλά και από την εργασία τους, αλλά και από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αν θέλετε, στελέχη επιχειρήσεων πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στη χώρα και που θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα εδώ, ή για άλλους, τέλος πάντων, για την προσέλκυση κεφαλαίων που θέλετε να κάνετε από το εξωτερικό στη χώρα, την ώρα που τέτοιου είδους φορολογικές ελαφρύνσεις δεν επεκτείνονται, δεν δίνονται σε μισθωτούς, αυτοαποσχολούμενους και άλλους ακόμα. Και γι' αυτό το μέτρο που αναφερθήκατε, την εισφορά αλληλεγγύης, δεν αποτελεί βέβαια απάντηση. Το ότι αναστάλθηκε για ένα χρόνο και σε μια περίοδο που ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσε να συμβεί, όταν πραγματικά έχει παγώσει και δεν γίνεται τίποτα και ζουν σε τεράστια ανέχεια οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες, να συζητάμε για το αν τελικά θα πρέπει όχι να πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης. Όμως και για αυτούς δεν προχωράτε στην κατάργησή τους, την ώρα που στο ίδιο το νομοθέτημα προβλέπεται ως κίνητρο για την προσέλκυση ας πούμε στελεχών ή άλλων ατομικών επιχειρηματιών, το να μην πληρώνουν ή να πληρώνουν το 50% της φορολογίας τους. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να γίνουν ανεκτά τέτοιου είδους μέτρα, δηλαδή να μετατρέπεται, να προβάλλεται και να διαφημίζεται τη μετατροπή της χώρας σε φορολογικό παράδεισο για λίγους και να είναι εκεί η δημιουργία, ας πούμε, φορολογικών ζωνών για στελέχη επιχειρήσεων και πολυεθνικών και άλλων που θέλουν να έρθουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, αλλά τα πλατιά λαϊκά στρώματα να σηκώνουν τελικά το μεγάλο βάρος, να συνεχίζουν να σηκώνουν το μεγάλο βάρος της φορολογίας. Αν θέλετε να αυξήσετε τα φορολογικά έσοδα, να αυξήσετε τη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου, που μέχρι τώρα συνεισφέρει μόνο στο 5% των φορολογικών εσόδων, να αυξήσετε τη φορολογία της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και να ανακουφίσετε τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους που πλήρωσαν τα σπασμένα και της προηγούμενης κρίσης και δεν μπορεί να συνεχίσετε να τους καλείτε να πληρώνουν τα σπασμένα και αυτής της κρίσης. Θα τοποθετηθούμε περαιτέρω στις επόμενες συνεδριάσεις.